Και κοντά ευκαιρία για τον Ακλή το σούδε, δεν ξαπαφείς. Απόκρουση και ευκαιρία που χάνει εδώ ο Μέτσι να απειλήσει τον Κοσκινά. Πρώτη μεγάλη φάση. Περνάει μπάλα από όλους. Για να δούμε. Επιμένει. Πάει να γίνει το σούτ. Τώρα το σούτ την μπάλα στο δοκάρι και χάνεται απίστευτη ευκαιρία. Εδώ στην προσπάθεια ο Ηρακλής να ανοίξει το σκορ. Που βρήκε τον Αναγέννηση Καλκιδόνας 0-0. Το παιχνίδι σας το προσφέρει για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Η ταβέρνα Ουζέρη, τον Ισάκη, Ακριτών 13 στους Αμπελόκηπους. 23-17-43-7-39. Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με μοναδικές γεύσεις και ψαρικών και κρεατικών. Και σίγουρα το προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο και όμορφο τρόπο για να περάσετε ευχάριστα εσείς και η παρέα σας και η οικογένειά σας. Εμείς συνεχίζουμε πάντα σέντρα. Θα σκάψει την μπάλα εδώ ο Γκιαλής από κοντά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Να λοιπόν ο Γκιαλής που έβγαλε τη σέντρα, στη συνέχεια κέρδισε την κεφαλιά ο παίκτης του Ηρακλή Αμπελοκήπων και με αυτόν τον τρόπο φίλες και φίλοι έρχεται το 1-0 σε αυτή τη βαθιά παλιά. Ο Γκέρτσος ζητάει φάουλ, δίνει συνέχεια ο Ζαφυρόπουλος ο Μάριος. Τρέπα, Παπαϊάννου. Διακοπή με τον πεσμένο κάτω παίκτη της Αναγέννησης Χαλκιδόνας. Να έχει κάποιο πρόβλημα και ο γιατρός τώρα θα μπει να δώσει πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Βέβαια, είναι από τη δεξιά πλευρά ένα σημείο που όλοι οι θεατές προσπαθούν να καλυφθούν. Βλέπω και το φίλο μου το Γάκη εδώ. Αν και κάθεται με στον ήλιο, οι περισσότεροι θεατές προσπαθούν να καλυφθούν εκεί στο σκέπαστρο που είναι η σκιά. Γιατί όπως είπαμε, θερμοκρασία είναι πάνω από 30 βαθμούς. Και αυτή είναι και η αμυντική εκεί του Ηρακλή. Ένα σούτο από τη Χαλκιδόνα από τον Πιτσικόπουλο, αλλά άστοχο. Προσπάθησε εδώ να απειλήσει. Πατέ την μπάλα, κάνει κίνηση ο Μέτσι. Βγαίνει από μπροστά. Ευκαιρία, γκολ 2-0. Φοβερή συνεργασία από τον Ανέστη Μετάη που πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για τον Ακλή Αμπελοκήπων και το δεύτερο προσωπικό του. Ήταν η ωραία παλιά που βρέθηκε εκεί. Εκθετημένη η άμυνα της Αναγέννησης Καλκιδόνας με ωραία προβολή ο Ανέστη. Αυτό το φάουλ που θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Για την Αναγέννηση εντυπωσιακά ο Χατζημιμίκος. Πολύ καλή εκτέλεση εδώ. Ίσως η Χαλκιδόνα χάνει την πιο σημαντική ευκαιρία από τη Δαμάσια. Από κοντά το σούτ, εδώ παράλληλα ευκαιρία για να γίνει το 3-0. Χάνεται από τον. Υπάρχει χρόνος και για τις δύο ομάδες. Μπροστά ο Ηρακλής. Ωραία αλλαγή. Ευκαιρία 3-0. Όχι, δεν μετράει τον γκολ. Από την προσπάθεια του Μέτσι. Ακυρώνεται. Υπήρχε offside εκεί. Δεν είναι τη τρίτη αγωνιστική για την Α1 κατηγορία. Τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλής που ακολουθείτε θα το προσφέρει για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Η ψαροταβέρνα Ουζερή τον Ισάκη, Ακριτών 13 στους Αμπελόκηπους. Μάκης Διακάτος σε ένα υπέροχο φιλόξενο περιβάλλον με μοναδικά κρεατικά αλλά και ψαρικά. Με φιλοξενία, χαμόγελο και ποιότητα. 23-17-43-7-39. Είδαμε βέβαια, κρατά μπροστά. Για δούμε τώρα μετά, πατάει την μπάλα, ψάχνει. Μέτσι θέλει να σουτάρει. Τώρα θα κάνει το σούτο. Μέτσι καλό. Παραλίγο εδώ το 3-0 γιατί η πορεία τη μπάλα όπω πήγαινε έφυγε από το πρώτο δοκάρι επικίνδυνα. Παντονιάδη ότι το χρόνο η ομάδα θα έχει διαφορετικέ βάσει και διαφορετικό πλάνο. Εδώ εντυπωσιακά το γύρισμα από την παλιά που έβγαλε ο Μπιτζικόπουλο και ο Χατζημιμίκο διώχνει σε κόρνερ πριν η μπάλα κατοχή τη μπάλα. Σαπιασβίλη βγάζει ωραία από αριστερά. Βγαίνει τώρα μπροστά Παναγιωτίδη. Ωραία από κοντά το σούτ εδώ. Ευκαιρία τα κουνάκι. Απίστευτο είναι αυτό. Να λοιπόν ο Μετάη και 3-0. Νομίζω τα λόγια είναι περιτά. Μισάκι εδώ και πολλά χρόνια σε ένα όμορφο περιβάλλον. Για να δούμε αυτή τη φάση και έρχεται το 4-0. Από ποιον, από τον Ανέστη Μετάη που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ασυγκράτητος. Το σούτερο που γίνεται, η μπάλα στο δοκάρι. Φοβερή ευκαιρία που χάνει εδώ ο Κώστας στην επιστροφή. Προσπάθησε μια παλιά ο Σαμπάνης τη διώχνει. Βγαίνει ο Ηρακλής για να δούμε τώρα θέλει να σουτάρει. Καθυστερεί τώρα, γύρισε ο Μότσανος. Μπροστά έχει και σε μια ακόμη επιθετική ενέργεια. Θα γίνει το σουτ. Φοβερή κολάρα. 5-0 για τον Ηρακλή Αμπελοκήπων μετά από αυτή τη φανταστική ενέργεια. Βρέθηκε από δεξιά, έκανε ένα κεραυνό εκεί ο παίκτης του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Δεν άφησε περιθώρια.